αν έκανε έρευνες, δεν έκανε έρευνες κτλ. Αυτό φαίνεται. Μπορεί κανείς να το διαπιστώσει. Γιατί κατά τα άλλα, αν δεν κάνει απολύτως τίποτα, σε διεθνή δεν θα μπορεί να πλέει. Έτσι. Είναι προφανές ότι πρόκειται για τεστάρισμα την πλευρά της Τουρκίας. Είχε απλωμένα τα καλώδια, βέβαια. Δεν ξέρω, να το δούμε. Να το δούμε. Αν τάχει, είναι τελείως διαφορετικό το θέμα και είναι εξαιρετικά σοβαρό. Πρώτο. Το δεύτερο, είναι λίγο φαϊνότερο ότι μετά το σύμφωνο Λιβύης-Τουρκίας η κυβέρνηση ξύπνησε. Μέχρι τότε είχε μάλλον μια ανάλαφρη άποψη η διαχείριση των θεμάτων αυτών. Ακόμα και το γεγονός ότι ξύπνησε δεν σημαίνει ότι γίνονται τα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, μέχρι τώρα δεν ισχύει ότι είναι η Τουρκία που απομονώνεται, γιατί η Τουρκία πήγε στη διάσκεψη του Βερολίνου, εμείς μείναμε απ' έξω. Συνεπώς, το να γίνονται απλά κάποια ταξίδια, αν δεν υπάρχει απτό αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά διπλωματικά και πολιτικά όπλα τα οποία έχουμε και μπορούμε να αξιοποιήσουμε, δεν σημαίνει κάτι. Τελευταίο που θέλω να πω είναι επίσης λίγο φαϊνότερο ότι πιθανώς υπάρχουν ορισμένοι πολιτικοί παράγοντες μέσα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα που θα θέλανε να αξιοποιήσουν μια ορισμένη πορεία προς τη Χάγη, γιατί υπάρχουν πολλές πορείες προς τη Χάγη, ώστε να συνειδητοποιήσει ή να αποδεχτεί ή να χωνέψει ο ελληνικός λαός. Ότι για παράδειγμα ορισμένα πράγματα μπορεί και να χαθούν. Αυτά έχουν υποθεί. Δεν θα πάμε είναι, έτσι. Είναι βέβαια. Καταγραμμένα. Δεν θα πάμε έτσι. Είναι, δεν το ξέρω. Από αυτά που ακούω δεν το ξέρω. Συνεπώς και η πολύ μεγάλη φαιολογία περί ενδεχομένου θερμού επεισοδίου δεν βοηθά ιδιαίτερα. Δηλαδή, μην το λέμε σωστή προκειμένου να κάνουμε πόλεμο, ας χάσουμε. Δεν είναι αυτή η λογική. Εγώ δεν θα διαφωνήσω σε αυτό που λέει ο κ. Τσίπρας. Καλά, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν διστάμενες απόψεις. Ο κύριος Σαμαράς κάθετα εναντίον οποιασδήποτε συζήτηση. Και ευτυχώς έχουμε δημοκρατία και έχουμε πολλές απόψεις, ώστε να διαλέξουμε την καλύτερη. Το ρωτάω, γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι κάθετα αντίθετος με οποιαδήποτε προσφυγή στη Χάγη και επίλυση των ζητημάτων σε αυτό το δικαστήριο. Ενώ υπάρχουν άλλες φωνές, όπως η κυρία Μπακογιάννη. Ερμηνεύεται τον κύριο Σαμαρά. Όχι, ο κύριος Σαμαράς το έχει δηλώσει ευθέως. Ο κύριος Σαμαράς έχει πει το πότε θα πάμε είναι θέμα άλλο. Λέει όχι, δεν έχει πει ποτέ. Δεν θέλει να ακούσει περί Χάγης. Τουλάχιστον έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ. Όχι, νομίζω ότι το έρευνα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσίπρα, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπαδημητρίου που ήταν μαζί μας. Και τους δύο συναδέλφους, τον Λαμπροκάλα.